300, αφού είναι από τους 300. Ωραία, εγώ θα πω 800. Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σήμερα σας έχω φέρει δύο νέα και ωραία παιδιά που είναι ειδικοί με τα Funko Pop. Από εδώ κυρίες και κύριοι, ο κύριος Παύλος από τους Funko Fanatics. Και πες μας ποιος είσαι κύριε Παύλο. Ιδρυτής του group. Βεβαίως. Μαζί με άλλους 8 διαχειριστές. Το μεγαλύτερο group για Funko στην Ελλάδα και την πάσα στον Αλέξανδρο. Και από εδώ ο κύριος Alex The Funko, γνωστός TikToker, θα τον έχετε πετύχει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση που ασχολείται με τα Funko Pop, αλλά στο TikTok. Ένας απλός συλλέκτης, λάτρης των Funko Pop. Απλός, πάνω απ' όλα απλός και λιτός. Θα κάνουμε ένα challenge σήμερα εδώ μαζί με τα αγόρια. Θα κάνουμε το Guess the Price Challenge. Από εδώ ο Παύλος μας έχει φέρει πάρα πολύ σπάνιες, ακριβές, περίεργες και ωραίες φιγούρες που θα πρέπει εγώ και ο Άλεξ να μαντέψουμε την τιμή. Τι φιγούρες πρέπει μας έχεις φέρει, για πες μας, αυτές που τις έχεις βρει και τις φιγούρες. Είναι φιγούρες αγορασμένες από το εξωτερικό, ωραία. Second market, σπάνιες φιγούρες από 180 έως 3.000 ευρώ. Η φιγούρα. Ενώ κανονικά τα Funko Pop πόσο έχουνε. 15 ευρώ retail price στην Ελλάδα. Και εδώ φτάσουμε μέχρι τα 3.000 ευρώ. Το ένα κομμάτι, ναι. Αλλού. Και έχουμε όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή Marvel, Disney, τα πάντα. Τα πάντα. Για να σε ενημερώσω κάτι. Ο Άλεξ μπορεί να κάνει συλλογή με Funko Pop, αλλά δεν ξέρει πόσο κοστίζουν αυτά. Οπότε θα είναι δίκιο, εγώ είμαι υπέρ της συναισθηματικής αξίας και όχι της χρηματικής. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι πόσο κάνει μια φιγούρα. Εντάξει, εγώ είμαι πολύ της χρηματικής αξίας. Οπότε. Μια χαρά. Θέλω να σε ενημερώσω όμως και για κάτι άλλο, κάτι πολύ ωραίο που έρχεται. Πάρα πολύ σύντομα. Τι έχουμε, Παύλο, για πες. Έχουμε Happy Fun Day. Δηλαδή. Μαζί με το Happy του Shop. Βεβαίως. Το Happy του Shop που όλοι ξέρετε και αγαπάτε. 4 Νοεμβρίου θα κληρώσουμε 10 φιγούρες Gender Real, 10 φιγούρες Funko Fanatics και για όσους παρευρεθούν στο event θα έχουμε Mystery Box αξίας 300 ευρώ όπου θα κερδίσει ένας από εσάς. Το Mystery Box θα είναι από το Happy του Shop, το έχει φτιάξει το Happy του Shop μόνο για εσάς. Το event θα γίνει στο ίδιο το κατάστημα, το Happy του Shop, Γεωργίου Γεναδίου, νούμερο 6 ακριβώς, να είστε όλοι εκεί από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θα έχουμε πάρα πολλά challenge, αγωνισμούς, θα περάσουμε super, θα φάμε, θα πιούμε, θα βγάλουμε φωτογραφίες. Και εδώ ο κύριος Alex The Funko θα κάνει και battles. Θα έχουμε μέσα σε σακούλες του Happy του Shop φιγούρες Funko Pop και με ερωταπαντήσεις που θα μου κάνετε. Όποιος βρει ποια φιγούρα βρίσκεται μέσα στη σακούλα θα την κάνει δικιά του. Οπότε έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες εκεί πέρα. Μην το χάσει κανείς. Σας περιμένουμε όλους. Άμα θέλετε να παίξετε, δεν χρειάζεται. Ελάτε μόνο να δείτε εμένα. Δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, αν θέλετε να δείτε τα παιδιά, να δείτε εμένα. Ημέρα Σάββατο να είστε όλοι εκεί. Και ξεκινάμε. Και πάρτε και μέρος στο giveaway που τρέχει εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Όλοι. 10 φιγούρες από το Happy του Shop. Για να πάρετε μέρος, πολύ απλά τα βήματα. Follow, subscribe το κανάλι μου, subscribe το κανάλι των Fanatics στο YouTube και follow το Instagram του Happy του Shop για να έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες για να κερδίσετε. Κληρώσεις όλες live 4 Νοεμβρίου στο Happy του Shop. Σάββατο. Σάββατο. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Παραδίδω, επεξεργαστείτε το. Α, και θα έχετε 30 δευτερόλεπτα να μου πείτε τιμή. Και τα 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Τα έχει σε κουτάκια. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον κύριο Σούπερμαν. Λοιπόν, είπαμε από 180 μέχρι 3.000. Σωστά. Έχει 1.800 κομμάτια, θα πω 250 ευρώ εγώ. Επειδή έχει 1.800 κομμάτια, θα πω 1.800. Όχι. Είναι πιο κοντά ο Τσέντε. Είναι γύρω στα 4 εκατοστάρικα με 5 εκατοστάρικα. Οπότε το πήρε. Το πρώτο. Το κέρδισα. Green R. Ωραία φιγούρα. Ωραία. Ωραία. Να την δείχνουμε και εδώ. Δείτε εδώ. Αλλού. Γύρω από κάτω να δει πότε είναι φτιαγμένο. Α, το 2012. Είναι παλιά δηλαδή φιγούρα. Άρα. Και έχει και μουστάκι έτσι κυτρινοπό. 5.50. 4.80. Πολύ δύσκολο τώρα. Είμαστε πολύ κοντά. Πιο κοντά ο Άλεξ. Έλα, μα αντιγράφει τώρα. Πιο κοντά ο Άλεξ. Πήρε πόντο ο Άλεξ. Είναι γύρω στα 3 με 3,5 εκατοστάρικα, ανάλογα την κατάσταση. 1-1, δεχτώ. Α, αγαπημένη μου Μέριντα. Λοιπόν, εδώ είναι η Μέριντα. Να τη φίλη. 2.480. Σιγάρι για τη Μέριντα. Για τη Μέριντα. 2.80-2.300 max. Τρατιτέν, τσέντε, the real. Αλέξα, το πήρε. 3 εκατοστάρικα με 3,5 πάλι. Ανάλογα με την τιμή. Παρετήσου. Α, εγώ θα πω. Αυτό θέλω να κερδίσω. Όχι, εγώ θα πω. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Για παιδιά δεν έχω δει ποιο είναι. Είναι ο σάλι από το. Δείτε εδώ πόσο γυαλίζει. Είναι μεταλλικό. Είναι ο σάλι, ναι. 1.400 είπα. Μπορείς λίγο να χαλαρώσει. Όχι, μιλάτε. Ωραία, θα σκεφτείτε πάλι, θα πω 400. 600-700 ευρώ. Εκεί παίζει ο σάλιο μετάλλιο. Ο Δημήτρης μου έχει πάρει κεφάλι 3-1. Λοιπόν, εδώ έχουμε, πώς το λένε το βάτραχο αυτόν. Κέρμιτ. Ο Κέρμιτ είναι εδώ και αυτός μεταλλικός. Μ' αρέσουν γενικά πολύ μεταλλικές φιγούρες, αυτό έχω καταλάβει. Λοιπόν. Μεταλλική είναι βαφή. Αλλά έχουμε και μεταλλικές φιγούρες. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, επειδή είναι πιο vintage και θεωρώ ότι θα είναι πιο ακριβό. Αριθμημένο κι αυτό. Αριθμημένο κι αυτό, ναι, 480 κομμάτια. Θα πω 900 ευρώ. Και εγώ θα πω 1.100. Αμάν, όλοι δεν λες κάτι άλλο.
τον αριθμό, λέει μόνο. 4-1. 4-1. 5 με 6 κατοστάρικα. 500 με 600 ευρώ. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ καλός. Δείτε τι ωραία, παιδιά. Φοβερό. Τέλειο. Λοιπόν, η Miss Piggy είναι και αυτό 480 κομμάτια. 480 και εδώ θα πω. 7 κατοστάρικα. 500 εγώ. Να μην σε κουράζουμε, να μην σε δυσκολεύουμε. 400 με 3,5 κατοστάρικα. Κέρδισα πάλι. Έλα, επόμενο. Alex, έλα, Alex. Έλα. Ένα κομμάτι που είχε καλλιτεχνική πινελιά επάνω. Ου, αλλού. Δείτε εδώ πέρα. Καλά, αυτό είναι ζωγραφισμένο στο χέρι, φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Hal Jordan. Hal Jordan. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό από το Comic-Con από ό,τι βλέπω. Για πες εσύ πρώτος στη μυαλή. Εγώ θα πω 5 εκατοστάρικα. Εγώ θα πω 8 εκατοστάρικα. Λοιπόν, Hal Jordan 600 ευρώ. Εκεί παίζει. Γιατί ο Άλεξ, είπα 800. Α, είπες 500. Εντάξει. Spartan Warrior. Xbox παιχνίδι. Αγαπημένο Halo. Τέλειος guest, θέλω να σας δω. Είναι Limited Edition και αυτή του 13, 480 κομμάτια. Παιδιά, δεν γνωρίζω καθόλου αυτό, το πω τελείως τύχη εγώ. Είναι καμένοι αυτοί εκεί με τα βίντεο παιχνίδια, τα Xbox και αυτά. Θα πω 600. Εγώ θα πω 450. 6,5 κατοστάρικα είναι πιο κοντινή τιμή. Καλά. Είναι πιο κοντινή τιμή. Και αν κάποιος βρει τη τιμή ακριβώς, να δώσουμε 2 πόντους. Είσαι σίγουρος? Μας ενημερώνει εδώ το control που είναι υπεύθυνη του Happy to Shop ότι άμα πούμε ακριβώς την τιμή, κερδίζουμε φιγούρα από Happy to Shop. Οπότε πάμε στο επόμενο. Κάλα τέτοιο. Πάλι Spartan Warrior. Είναι ο Yellow. Ποιο είναι πιο γνωστό? Α πούμε από του δύο, να ξέρω. Ο green. Ωραία, πιο λίγα θα πω εδώ. Ο έλα, πες εσύ να το δείξω κιόλα εγώ εδώ πέρα, το green, το yellow, τι είναι αυτό. Ωραία, 475. Τι 75, μωρέ, σου έχει πει κανένα 5 το σύνορα. Εγώ τόσο θέλω να πω, δηλαδή πρέπει να τι. 450. 550. Κέρδισε. 550, δεν είχε πει 555. Προσωπική αγαπημένη, uh-huh. Για να σας δω. Έχουμε από Indiana Jones. Πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Μου αρέσει αυτό που κρατάει στο χεράκι του. Είναι του 16, βλέπω αυτό. Limited edition. Ωραίο στικεράκι, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Καινούργιο στικεράκι. Εγώ θα πω ένα χιλιάρικο. Ναι, τόσα πολλά. 1500. Πιο κοντά ο Άλεξ, αλλά το πεθάνει. 400 ευρώ φιγούρα. Εντάξει. Είπα. Ναι, παιδιά. Εντάξει, μας έχει πει. Μακάρι να φτάσει χιλιάρικο, γιατί εμείς συλλέγουμε και για τη συλλεκτική αξία. Αυτό είναι η Indiana Jones. Ναι. Νομίζω δεν ήταν φυσικό πρόσωπο. Νομίζω ήταν η γυναίκα. Έλα, πλάκα σα κάνω, προχωράτε. Νομίζω ήταν κάποια Indiana. Εμείς όλες τις Disney τρελαινόμαστε. Εδώ έχουμε τον Mike Βαβάσκι. Ναι, αυτόν από το Παπούλης ΑΕ. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό μεταλλικό το χρώμα του. Θα σου πω 450. Και εγώ θα πω 750. Να του λήξουμε τώρα στο Δημήτρη. Αλήθεια. Δημήτρης, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλός. Δημήτρης, παιδιά. Θέλω ένα χειροκρότημα από το control του Happy to Shop. Το αγαπημένο μου Happy to Shop. Α, double trouble. Δύο έχουμε εδώ πέρα. Α, Lord of the Rings έχουμε. Έχω δει Lord of the Rings, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι αυτή η φιγούρα. Λοιπόν, επειδή έχει δύο τώρα, θα πω πολλά. Θα πω 500 και 500, θα πω μια χιλιάρα. Εγώ για αυτό το κομμάτι το αγαπώ πάρα πολύ και θα πω 3 κατοστάρια. Μόνο. Για όλο αυτό το κουτί, την κουμούτσα. Δύο πόντου ο Σερ Άλεξ από εκεί, ο Άλεξ De Franco. Και μια φιγούρα δώρο. Μισό λεπτό, τι γίνεται εδώ. Επειδή έχει δύο φιγούρε. Γιατί τι είπαμε, επειδή έπεσε μπαμ. 300 ευρώ. Και θα πάρει και δώρα από το Happy to Shop. Εννοείται. Απλά τυχαίνει να την έχω αυτή τη φιγούρα. Όχι, ρε παιδιά, αυτό είναι αδικία. Και εδώ 300 ευρώ. Όχι. 7-6 είδε τη σοφάρισε σχεδόν. Επόμενη φιγούρα, κύριε Παύλο. Μην το πεθάνετε εδώ πέρα, είναι αγαπημένη φιγούρα μου. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, είναι από κάποιο thriller λογικά αυτό, Δεν είναι thriller, είναι Rorschach. DC, Watchmen, τρομερό κόμι. Αλλά πάμε να βρούμε τιμή εδώ πέρα. Συγγνώμη. Μην με απογοητεύσετε. Όσοι δεν ξέρετε από DC, αν το βλέπατε αυτό, θα λέγατε ότι είναι thriller. Ευχαριστώ. Είναι σαν αυτό με τις λεύκες. Κάτω, ναι. Κόμμεν. Πρόσεξε. 600. Τι, το λέει. Και τα αίματα τα δες πάνω. Παίζει ρόλο. 600. 900. Πιο κοντά είναι ο Σερ Άλεξ. Είναι σχεδόν μπαμ. Εκεί παίζει από 800 έως 900 ευρώ. 900 ευρώ για τα αίματα. Έχουν ισοπαλία, παιδιά, ε. Να τα πλούσω όλα εδώ. Να αποκτήσουν αξί. Ωπα, 7-7. Για πάμε εδώ. Wow. Ναι, είναι ο The Thing. Από πού? Είναι από το Marvel. Από τους φανταστικούς τους τέσσερις. Για να είναι τρεις ποιοι είναι. Δεν έτσι τώρα. Έχουν πάει διακοπές. Αυτός είναι ο φίλος μας. 850. Θα πω κι εγώ 950. Λοιπόν, ο Δημήτρης είναι πιο κοντά. Κάνει γύρω στα 2 με 2.500 και ανάλογα το condition φτάνει και 3.000 το συγκεκριμένο κομμάτι. Και αν είχε μαύρα μάτια, που μακάρι να είχε μαύρα μάτια τη Blue Eyes, θα έκανε 9.000. Τι λες ρε! 9.500 με 9.000. Αυτή η φιγουρά κρατάω 3.000. Απίστευτο, βάλε και το κινητό. Να το, αγόρασα αμάξι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δείτε την γιατί δεν θα την ξαναδείτε, μάλλον ποτέ. Ευχαριστούμε. Θα μείνει στα Τσέντε Στούντιο, σε επόμενο θα την προσέχω. Οκ, εδώ έχουμε από Star Wars. Να τη φιγούρα εδώ, ποιο είναι αυτό, ο Boba Fett. Παιδιά, να σα αποκαλύψω κάτι. Ναι, δεν έχω δει ποτέ Star Wars. Δεν πειράζει. Α μην μιλήσουμε καλύτερα γιατί υπάρχουν πολλοί φανατικοί του Star Wars. Εγώ θα πω 7,5 κατοστάρικα. Λοιπόν, επειδή εγώ είδα το sticker εδώ πέρα και δεν τα ξέρει καλά το παιδί και υπάρχουν 1000 κομμάτια πάρα πολλά και είναι του 20.
θα πω ένα 400. Άλεξ, 7,5, 8, εκεί. Λοιπόν, εδώ δείτε τον φίλο του Iron Man. Είναι η μόνη ταινία που μου αρέσει από Marvel. Είναι DC, είναι DC. Όχι Marvel, λέει. Όχι εσύ. 300. Εγώ θα πω 500. Μπαμ, κέρδισε και δώρα από το Happy to Shop. Επιτέλους, τι δωράκι θα πάρω, Happy to Shop. Θα διαλέξω μόνος μου, εντάξει. Έχετε καμία φιγούρα με 3.000 ευρώ? Όχι, ακόμα. Καλύτερα, γιατί αυτή θα έπαιρνα. Ποιος είναι αυτό? Μασκότης Φάνκο, Φρέντι Φάνκο. Δείτε, κοιτάξτε, δεν το ξέρω τι υπάρχει τέτοιο. Όπου απεικονίζει διάφορους άλλους χαρακτήρες. Ας το απεικονίζει Alice in Wonderland. Ακριβώς, από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, τον Mad Hatter. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, θέλω να παρατηρήσετε κάτι πάνω στη φιγούρα και λέει ότι είναι glow in the dark, φωσφορεί στο σκοτάδι. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω καν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Επειδή είναι ο ίδιος ο Φάνκο, ο ίδιος δηλαδή. Θα πω 1000. Θα πω 980. Κάτσε λέει, φίλε, μισό λεπτό. Παιδιά, είναι πολύ άδικο. Τέλος είναι πάνω. Το πιο φτηνό κομμάτι. Είναι στα 150 με 180 ευρώ. Α, τίποτα. Να τα. Παίζει άδικα ο Alex De Franco. Μην το κάνετε follow στο TikTok. Α, τον αγαπώ. Τον είχε κάποτε το. Spirit Gonzalez. Το Happy to Shop το είχε αυτό. Ναι. Καλά, είναι τεράστιο. Δηλαδή χωρίζει το κουτί, το βλέπετε. Το καπέλο του. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι. 420. Για να δείτε. 400. Αφού με το 20. Δεύτερο δώρο από το Happy to Shop. Ακριβώς. Είναι σημειωμένο, παιδιά. 400. Καλά. Και εγώ θα έλεγα τίποτα. Θα έλεγα πολύ πιο λίγα γι' αυτό. Αλλά επειδή για να παίζει έτσι βρώμικα. Καλά. Να πάθεις. Καλά, Happy Shop, θα σε ξεπαραδιάσω πάλι. Scarface, παιδιά, Tony Montana. Tony Montana ξέρω μόνο ένα ράπερ, να σας πω την αλήθεια. Και τη Hannah Montana. Και τη Hannah Montana, ναι. Κοίτα τι έχουν κάνει εδώ πίσω στο κουτί. Δείτε, θα φανεί. Να, το φαίνεται. Κοιτάξτε, αμοβολή έχουν κάνει. 700. 700. Και εγώ θα πω 610. Ο Άλεξ το πήρε, παιδιά. Ναι, γιατί ο Άλεξ με αντιγράφει και κλέβει τώρα. Άσε μας για τέλος πάντων. Είναι στα 280, 250. Ναι. Με ποιος θα τον πάρει, παιδάκι, στο Μοντάνα. Ο Μοντάνα, ποιος θα τον πάρει. Α, τώρα. Ποιος του λέμε, Γιώργος. Α, Συνέστρο. Από το Greenland. Αλλού, κοιτάξτε τι ωραία. Ποιος θα ζωγραφίζει αυτά. Θα τα ζωγραφίζει φίλος από Θεσσαλονίκη. Φοβερός. Πες το όνομά του. Θέμης, Θέμης. Ο Θέμης θα ζωγραφίζει. Κόντας. Ο Κόντας. Μπράβο Κόντα, πάρα πολύ ωραία τα κάνεις. 9 κατεστάρικα. Πέρτο εδώ. 1100. Έλα, πόσο αυτό. 8 κατοστάρικα εκεί παίζουν. Και πόσο είπε ο Άλεξ? 9. Εντάξει, δεν θα πάρει δωράκι από το Happy Shop. Μην τρελαθούμε τελείως. Έτσι νιώθω, τα πηγαίνω γυμναστική. Ο Λεωνίδας είναι εδώ, παιδιά. Από τους 300, δεν το ξέρω καν ότι υπήρχαν Φάκο Pop. Παλιό ο καλό, ο ξαναβγήκανε λίγο πιο μουφα, αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο. 300, αφού είναι από τους 300. Ωραία, εγώ θα πω 800. Κάτι είδα έκανε εκεί το Happy Shop. Έκανε ένα τέτοιο πάνω. Βοηθάει τότε Φάνκο. Το έχει στο Wizzly του, λέει, αλλά ξέρει πόσο έχει. Κάποια στιγμή θα ήθελα να το αποκτήσω. Μ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι. Είναι πιο κοντά ο Άλεξ. Είναι στα 6,5 με 7 κατοστάρικα και πιο πάνω. Για πάμε εδώ και στο Ρόμπιν. Ο Ρόμπιν Williams, όχι πλάκα κάνω, Batman, από Batman και Ρόμπιν. Εντάξει, όχι, το ξέρω αυτό, παιδιά, το ξέρω. 8. 750. Είναι αυτή τη στιγμή παίζει γύρω στα. Με το DC Universe γύρω στα 5 με 6 κατοστάρικα. Οπότε. Ο Άλεξ έχει πάρει κεφάλι. Όχι, ο Άλεξ, όχι, ο Άλεξ. Πρέπει να τον αφήσω να πει πρώτο. Γιατί έτσι το πάει. Ό,τι λέω εγώ το πάει λίγο πιο κάτω, γιατί ξέρει. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάλι τον Φρέντι Φάνκο. Τώρα τα έμαθα, παιδιά μου. Ο Spider-Man. Εγώ θα πω στα 9 κατσάρικα. 400. Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά ο Δημήτρης. 300 ευρώ παίζει. 250, 260. Πόσο έχει όμως, για να πάρω δωράκι από το Happy to Shop, αν είναι. Να ξέρω. 300, 300. Πάμε πάλι με έναν Freddy Funk. Πάλι! Εδώ έχουμε Metallic, λέει, επάνω. Ποιος είναι αυτός? Captain, ο Captain America. 450. Είδατε που με αντιγράφει, επειδή είπα πριν 400. Το κάνει επίτηδες. Αυτή ήταν άλλη φιγούρα πριν. 450, 400 εγώ. Δημήτρης, το πήρε, το πήρε. Έτσι θα το πάμε τώρα το υπόλοιπο. Έλα, δώσε μου άλλο ένα πύρπυρα φορά. Για πάμε εδώ, αγαπημένη σειρά. Σέλντον Κούπερ από Big Bang Theory. Α, Big Bang Theory. Οκ, δεν έχω δει ποτέ. Φοράει μπλουζάκι Σούπερμαν από ό,τι βλέπω. Και θα πω 650. Οκ, θα πω 500. Δημήτρης. Έλα, για, άντε, για. 3 με 3,5 κατοστάρικα παίζει το συγκεκριμένο. Τσάμπα, τσάμπα. Σοβαρή είναι αυτό. Πολύ είναι μεταλλικό, όχι. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Από την ταινία Vifro Vendetta. Είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Την έχω, αλλά όχι σε αυτή την έκδοση. Θα πω ένα 1200. Ναι, παιδιά είναι φοβερή. Επειδή ξέρω ότι παίζουμε μέσα και φιγούρες 3000 και τελειώνουμε, θα πω. Πώς είπες? 1200. 1500. Είναι εκεί στα 1500 ευρώ. Πόσα είναι, πες μου. Ναι, 1,5 χιλιάρικο. Τρία δωράκια από το Happy to Shop. Παιδιά, 1500 ευρώ το καταλαβαίνετε. Αλλού. Να σας δω. Ωχ, λοιπόν, πάλι Freddy Funko και εδώ κάνει. Ποιον κάνει, όλο κάποιον αντιγράφει αυτός. Άστρον. Για δεν ξέρω τίποτα. Δεν γνωρίζω τίποτα. Δείτε τον πάντως. Πολύ ωραίο outfit. Αλλού, my style rocks. Το ξέρεις ότι ο Alex De Funko δεν τα βάζει σε κουτιά μέσα, Το ξέρω γιατί τα αγαπάει.
αγαπάει. Τα αγαπάει, τα έχει στα παιδιά που θέλει να τα φυλακίζει. Και εγώ, αν έκανα συλλογή, θα τα είχα σίγουρα μέσα στα κουτιά. Στάνταρ. 6,5 κατσάρικα. Τι λε, μωρέ, αφού δεν έχει καταλάβει ότι ό,τι έχει να κάνει με αυτόν τον Φρέντι είναι φθηνά. 300. 2,5 κατσάρικα, εκεί παίζει. Ένα από τα ακριβότερα pop είναι Freddy Funko. 25 με 30 χιλιάδες ευρώ. Το ακριβότερο που έχει πουληθεί είναι γύρω στις 210 χιλιάδες. Λοιπόν, πάμε με Γιάννη Αντιτοκούμπο. Υπογεγραμμένο, αγαπημένο. Είναι υπογεγραμμένο το Γιάννη Αντιτοκούμπο. Δείτε και την υπογραφή του Γιαννάκη εδώ πέρα. Και μαζί με την υπογραφή θα τον πάω στα 3,5 κατσάρικα. Α, νόμιζα θα πει κάτι πιο ακραίο, οκ. Επειδή είπατε πριν ότι έχουν βγει πάρα πολλές τέτοιες φιγούρες στην αρχή, θα πω 250 εγώ. Είναι πιο κοντά ο Αλεξάκος. Πόσο? Είναι γύρω στα 3,5 με 4 κατσάρικα. 3,5 και κοντά. 4 έχω γράψει, οπότε δεν. Οκ. Να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά. Τώρα ο Γιάννης από τις πωλήσεις παίρνει λεφτά. Ναι, εννοείται. Παίρνει. Παιδιά, έχουμε από χελονιτζάκια. Εντάξει, δεν μπορούσα να εξηγήσω το NFT. Πώς τα είπες? Χελονιτζάκια. Είναι χελονιτζάκια ή χελονονιτζάκια? Χελονονιτζάκια. Εννοείται τώρα. Μην δεν παίζουμε με αυτά γιατί είμαι φανατικός. Είπα και εγώ. Χελονονιτζάκια. Θα πω 1600. Είναι ο Κάσε Jones, όποιος δεν το παρατήρησε. Είναι και αυτή μεταλλική από ό,τι βλέπω. Πάρα πολύ ωραία φιγούρα, όντως. 1200. Είσαι πιο κοντά. Εγώ. Ναι, ναι. Κατά διαφορά μεγάλη, βέβαια. Κατά 1020 ευρώ, αλλά 220 ευρώ κάνατε. Δεν είναι τόσο τίποτα. Okay. Και πειράζει, σημασία έχει, την κερδίζω. Πάμε, αλλά αυτά θέλω να τα βγάλω όλα μαζί. Ναι. Γιατί τα έχω βγάλει τιμή πακέτο. Λοιπόν, εδώ έχουμε 5 φιγούρες. Δείξτε λίγο μαζί μου, ρε Άλεξ, σε παρακαλώ. Νάτε. Είναι και οι 5 από το Big Bang Theory. 5, 10, 15, 20, 25. Θα πω. 1500 όλα. Όχι πολλά, είπα ρε γαμότο. Ναι, 1500 όλα. Το κλειδώνουμε. Το κλειδώνω. Α, με 3 το κλειδώνω. Ναι, α, και εσύ είδατε το ίδιο σκεφτείτε. 1480. 1480 τα κλειδώνω και τα δύο. θα σα δώσω από ένα πόντο στον καθένα. Γιατί? Γιατί είναι 7 με 8 κατοστάρικα, οπότε εντάξει, 1480. Όχι, το σωστό να γίνει. Άντε, όχι. Το δίνω στον Άλεξ. Εμείς τώρα πάρω 5 πόντι, είναι 5. Θα σου έλεγα το 5. Πάμε τελευταίο κομμάτι. Πάμε τελευταίο κομμάτι. Ορίστε το τελευταίο κομμάτι. Wow, αυτό είναι και ψηλό. Ποιος είναι εδώ, έχουμε τον Obi-Wan και Nobi. Σωστά, από Star Wars, υπογεγραμμένο. Οπα. Από τον ηθοποιό. Δώσε μας στοιχεία, δώσε μας, βοήθα μας λίγο. Έτσι. Encapsulated από την BSA, η οποία κάνει το verification ότι είναι υπογραφή και έχει υπογραφεί μπροστά στην συγκεκριμένη εταιρεία το συγκεκριμένο κουτί. Λοιπόν, όχι, θα τα πούμε μαζί με το 3. Το αριθμό, ναι. Να σκεφτώ κι εγώ. Ναι, λίγο. Και εγώ δεν έχω σκεφτεί. 1. 2, 3, 600. Οκ. Καμία σχέση, καμία επαφή. 600 εγώ, 1300 ο Άλεξ. Πάμε, να το δώσω. Το δίνω εσύ. Γιατί όμως το άφησες τελευταίο. Θα είναι πολλά πλακία, έκανα τόσο. Είναι από 1200 μέχρι 1300. Έχουμε νικητή. Έχουμε νικητή. Άλεξ δε Φάνκο. Θα διαλέξει μια φιγούρα από το Happy του Shop. Την έχω στα μπαρίδι. Έχω πάει στο κατάστημα πολλές φορές και είναι μια που μου μιλάει. Ναι. Εμένα όμως το Happy του Shop μπορεί να μου δώσει ό,τι θέλω. Και έχω κερδίσει ήδη 3 φιγούρες. Εγώ όμως το κέρδισα με την αξία. Και εγώ με την αξία μου το κέρδισα. Παιδιά, εγώ πρέπει να φύγω. Είμαι μόνος καλύτερος. Ευχαριστώ, Τσέντε, για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, παιδιά, αλλά δεν έχουμε περάσει ακόμα. Ωραία, θα περάσουμε 4 Νοεμβρίου στο Happy του Shop από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Να είστε εκεί. Θα γίνει χαμός. Πληρώσεις, φαγητά, φωτογραφίσεις, παιχνίδια. Και τα παιδιά μου εδώ θα είναι, εννοείται. Να είστε όλοι εκεί. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε γυρίσει και βίντεο στο κανάλι του Παύλου, στο Fanatics. Ακριβώς. Που και εκεί τρέχει giveaway. Και εκεί θα παίξουμε και θα κάνουμε διάφορα παιχνίδια. Για ελάτε από εκεί να τα πούμε. Λοιπόν, παιδάκια, από μένα, τον Παύλο Fanatics και τον Alex DeFanco και το Happy του Shop, σας φιλούμε, σας χαιρετούμε και γεια σας.